Ειδική αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου με λίστα 23 ελληνικών νησιών, ανάμεσά τους η Σαμοθράκη, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Ρόδος, η Πάτμος, η Κος και το Καστελόριζο, κάνει νέα τουρκική ναύτεξ που εκδόθηκε τη Δευτέρα. Στο κείμενο της ναύτεξ, η τουρκική πλευρά επικαλείται μάλιστα μία σειρά διεθνών συνθήκων 1914 Λονδίνο, 1923 Λοζάνη, 1947 Παρίσι, για τις οποίες είναι πάγια τακτική της Άγκυρας να τις ερμηνεύει όπως εξυπηρετεί τη ρητορική της. Κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν προειδοποιήσεις ότι θα διεξαχθούν στρατιωτικές δραστηριότητες σε περιοχές που συμπεριλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων. Αναφέρεται στην ναύτεξ, ενώ παρατίθενται οι διεθνείς συνθήκες που κατά την Άγκυρα παραβιάζονται. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.